Γεια σας. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο αγαπώ το shopping, όπως και πολλές γυναίκες άλλωστε. Και η αγάπη μου αυτή πάντοτε διωγγώνεται την αγαπημένη μου περίοδο του χρόνου, που είναι η περίοδος του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Και ένα από τα πράγματα που αγαπώ πολύ με το να ζω σε μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης είναι το γεγονός ότι η Χριστουγεννιάτικη περίοδος, τουλάχιστον όσο αφορά τα καταστήματα, ξεκινά πολλές φορές από αρχές Νοέμβρη ακόμη, σε κάποια καταστήματα, ίσως ακόμη νωρίτερα. Και αυτό το πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, κάνει πάρα πολύ κακό στο πορτοφόλι μου. Σκέφτηκα φέτος για να προλάβω να σας δείξω κάποια πράγματα που ξεχώρισα από τις χριστουγεννιάτικες συλλογές, να σας ετοιμάσω ένα haul video, ένα early Christmas shopping haul video, και να σας ετοιμάσω μετά σταδιακά και με την ησυχία μου, γιατί αυτό μπορεί να πάρει και αρκετό χρόνο τώρα και με τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και τη μετακόμιση και όλα αυτά, μια σειρά post με swatches και reviews, για να έχετε το χρόνο από το βίντεο και όλα, αν ξεχωρίσετε κάτι και σας αρέσει πολύ, να μπορείτε να το βρείτε όσο ακόμη είναι διαθέσιμο, γιατί δεν μου αρέσει να σας δείχνω απλά πράγματα αργότερα τα οποία πλέον δεν κυκλοφορούν και δεν μπορείτε να τα βρείτε αν σας αρέσουν. Σας ρώτησα λοιπόν αν συμφωνείτε στο Facebook, στη σελίδα μας και στο Twitter, και οι περισσότερες μου απαντήσατε ναι. Γι' αυτό και θα σας ετοιμάσω ένα haul video που αποτελείται από δύο parts. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο θα ανέβει αύριο. Και αυτό το κάνω γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω, και παρόλο που απλώς θα σας τα δείχνω και δεν θα κάνω swatches και τα λοιπά, πιστεύω ότι θα βγει τεράστιο το βίντεο για να σας δείξω και να πούμε μια-δυο κουβέντες για το καθένα. Επομένως, προτίμησα να το σπάσω σε δύο μέρη. Ελπίζω να σας αρέσουν. Ό,τι ερωτήσεις και σχόλια έχετε, φυσικά είναι καλοδεχούμενο να τα γράψετε από κάτω. Και θα ξεκινήσω με κάτι χαλαρό. Ας ξεκινήσουμε με βερνίκια. Αυτό εδώ είναι μία συλλογή με τέσσερα μίνι βερνίκια της εταιρείας Shopee. Είναι από τη Skyfall Collection που κυκλοφόρησε με αφορμή την τελευταία ταινία του James Bond. Δεν είχα δει ποτέ στην Ελλάδα να κυκλοφορούν αυτές οι μίνι συλλογές. Ξέρω πολύ καλά όμως ότι στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού κυκλοφορούν. Και είχα βάλει στο μάτι ένα-δύο βερνίκια από τη συλλογή και θεώρησα ότι το να πάρω τη μίνι κολεξιόν που περιείχε αυτά τα ένα-δύο βερνίκια που μου άρεσαν και κάποια ακόμη, θα ήταν καλύτερα από το να πάρω το μεγάλο μέγεθος. Το μέγεθος τους είναι πολύ μικρό, δηλαδή το κάθε βερνίκι είναι 3,75 ml, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω και έλλειψη από βερνίκια και ότι γενικά χρειάζομαι full size μέγεθος σε όλα τα βερνίκια. Αυτά είναι τα τέσσερις αποχρώσεις που περιλαμβάνονται. Μπορείτε να τα βρείτε διαθέσιμα, να τα παραγγείλετε και online στα περισσότερα από αυτά τα site που φέρνουν OPI βερνίκια και έχουν και δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα. Και οι αποχρώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο set είναι η απόχρωση Golden Eye, η απόχρωση The Spy Who Loved Me, που είναι μια καταπληκτική χριστουγεννιάτικη κόκκινη απόχρωση, δηλαδή πιστεύω ότι νομίζω ότι αυτό θα είναι το κόκκινο το οποίο θα χρησιμοποιήσω φέτος στις γιορτές. Και ακολουθούν οι δύο αποχρώσεις που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω, που είχα ξεχωρίσει από τη συλλογή, το The World Is Not Enough. Είμαι και αρκετά μεγάλη James Bond fan. Δεν φαίνεται τόσο καλά στο μπουκαλάκι. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή απόχρωση. Σε όλα αυτά θα σας κάνω post με swatches, αλλά ό,τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και θέλετε να το δείτε νωρίτερα, αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω για να ξέρω και λίγο πώς σε τι σειρά προτεραιότητα σας ενδιαφέρει να τα βάλω. Όπως επίσης και τελευταίο είναι το Live and Let Die, που είναι μια σκούρη σχεδόν μαύρη βάση με πολλά ειρηδίζοντα στοιχεία και glitter μέσα. Μου άρεσαν και τα τέσσερα, και τα swatches τους που έκανα μου άρεσαν αρκετά, έχουν καλή απόδοση, και περισσότερο φυσικά μου άρεσαν τα δύο τελευταία. Προχωρώντας και συνεχίζοντας να μιλάμε για βερνίκια, αυτό είναι το τελευταίο βερνίκι από την εταιρεία A England που έχω αγοράσει. Έχω κάνει ένα βιντεάκι με τα βερνίκια της εταιρείας A England, θα βάλω το link στο information box για όσες δεν το έχετε δει. Νομίζω ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου εταιρείες βερνικιών και μου αρέσουν πολύ τα χρώματά της, και ειδικά όποτε βγάζει μία απόχρωση του πράσινου δεν μπορώ ποτέ να αντισταθώ. Αυτό λέγεται Beauty Never Fails και είναι ένα χρυσοπράσινο
πολύ πολύ όμορφο χρώμα. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα. Είναι το πρώτο χρώμα που βγήκε από την νέα συλλογή της εταιρείας. Αλλά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς να το παραγγείλετε μέσω email από στη σελίδα της England στο Facebook. Πολύ πολύ μεγάλη αγάπη χριστουγεννιάτικη είναι τα επόμενα βερνίκια. Είναι από την εταιρεία η La Masca. Είναι ένα nail varnish duo, ένα διπλό δηλαδή πακετάκι με βερνίκια, nail duo bright λέει μόνο. Ουσιαστικά πρόκειται για τα βερνίκια Glitterati και Viridian. Είναι τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας η La Masca που προμηθεύουμε. Πριν μερικές μέρες η εταιρεία είχε για ένα 24ωρο ή 2 νομίζω δωρεάν μεταφορικά. Και ήθελα πολύ να δοκιμάσω εδώ και καιρό κάποια προϊόντα της εταιρείας και κυρίως βερνίκια ή ρούζ. Και αυτά τα βερνίκια μόλις τα είδα στο site, τα ερωτεύτηκα και δεν ήθελα να κάνω μια μεγάλη παραγγελία λόγω του προβλήματος που έχουμε το τελωνείο δυστυχώς εδώ στην Ελβετία. Που οτιδήποτε είναι σε αξία ή μέγεθος μεγαλύτερο από ένα ή δύο βερνίκια, αναγκάζομαι και πληρώνω τελωνείο. Δηλαδή το όριο είναι πάρα πολύ χαμηλό εδώ. Και μου άρεσαν πάρα πολύ. Ποιοτικά είναι από τα καλύτερα βερνίκια που έχω χρησιμοποιήσει και τα χρώματα είναι και τα δύο υπέροχα. Τα λάτρεψα. Και πολύ γιορτινά, ειδικά το γλυτεράτι. Ας συνεχίσουμε. Τελευταίο ελπίζω, νομίζω, βερνίκι που ήθελα να σας δείξω. Είναι από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή του Christian Dior, την οποία πήγα και την είδα πριν μερικές μέρες στα καταστήματα και είχα δει αυτό το βερνίκι και είχα συγκλονιστεί πραγματικά, όχι από το συγκεκριμένο μόνο, από τα βερνίκια της συλλογής που είναι limited edition. Η συλλογή περιέχει 4 βερνίκια, τα οποία έρχονται σε αυτό το μπουκάλι, το οποίο είναι τεράστιο, περιέχει 15 ml. Την αγαπώ αυτή τη συσκευασία, θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο όμορφη, όχι πρακτική ίσως, αλλά η πιο όμορφη συσκευασία βερνικιού που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και η απόχρωση που επέλεξα να αγοράσω είναι η 901 Diva, που είναι μία μαύρη βάση με πολύ πολύ λεπτά ιριδίζοντα στοιχεία χρυσά μέσα, τα οποία δεν φαίνονται πολύ έντονα, δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ μαύρο και όταν το φοράς, εκτός αν είσαι στο φως. Είναι μία αγορά πολύ παρορμητική. Πήγα χθες βασικά να βγάλω μία κάρτα για τα καταστήματα Marion Art εδώ στην, είναι μια αλυσίδα καταστημάτων η οποία υπάρχει εδώ στις γερμανόφωνες χώρες, νομίζω και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρω, είναι μόνο για τις γερμανόφωνες, και μου δώσανε και τα δωράκια της εγγραφής μου, ένα νεσεσέρ με κάποια δειγματάκια κτλ, τα οποία όμως δεν είναι τις ώρες να τα δούμε τώρα, και αποφάσισα να αγοράσω αυτό το βερνίκι γιατί, συγγνώμη, είναι 12 ml, δεν είναι 15, νομίζω το είχα διαβάσει στο site ότι είναι 15. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη συσκευασία, περιέχει πολλή ποσότητα. Και ήθελα να πάρω ακόμη και για συλλεκτικούς λόγους ένα βερνίκι αυτής της σειράς και το συγκεκριμένο είναι αυτό που ξεχώρισα περισσότερο από τα 4. Αυτά κάνουν με τα χριστουγεννιάτικα και μας βασανίζουν. Θα συνεχίσω με μία παλέτα από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή της Too Faced. Η παλέτα αυτή είναι η Sweet Indulgence και έρχεται σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες παλέτες της χριστουγεννιάτικης Too Faced που έρχονται σε μια κλασική χαρτονένια συσκευασία, αυτή έρχεται σε ένα μεταλλικό ροζ κουτί. Αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πάνω κομμάτι περιέχει 16 απίθανες σκιές της εταιρείας Too Faced. Λατρεύω τις σκιές της εταιρείας Too Faced. Αυτές και οι σκιές της Urban Decay είναι οι αγαπημένες μου σκιές σε απόδοση, σε ποιότητα, στα πάντα και σε ποικιλία χρωμάτων. Έχει πολλά από αυτά τα χρώματα, τα έχω δοκιμάσει, μου αρέσουν πολύ ήδη και σε πολλά από αυτά είχα αρχίσει να μου τελειώνουν κιόλας, αλλά έχει και πολλά καινούργια χρώματα τα οποία ήθελα από καιρό να δοκιμάσω. Επομένως, γενικά θεωρώ ότι έχει πολύ καλή, καλό ratio απόδοσης τιμής, ποιότητας τιμής περιεχομένων. Δηλαδή,
αυτό κοστίζει γύρω στα 50 δολάρια. Νομίζω στην Ελλάδα τα Sephora το φέρνουν και κάνουν γύρω στα 50 ευρώ οι χριστουγεννιάτικες παλέτες και περιέχει 16 σκιές και αν βγάλετε το πάνω φύλλο. Από κάτω περιέχει ένα Shadow Insurance, το οποίο το αγαπώ και έχετε δει άπειρα post και δικά μου για τις φανείς να αναφερόμαστε σε αυτό. Περιέχει ένα highlighter στην απόχρωση Candlelight Glow, δύο bronzer για bronzing και contouring και δύο rouge, όπως επίσης και τις κλασικές καρτούλες εδώ της Too Faced με οδηγίες, αλλά και ένα διπλό πινέλο που από τη μία πλευρά δυστυχώς είναι σφουγγαρά και από την άλλη όμως είναι κανονικό eyeshadow brush. Εννοείται ότι οι swatches και πιο αναλυτικές φωτογραφίες θα σας βάλω και στο blog. Και πιστεύω ότι για την τιμή του περιέχει πάρα πολλά προϊόντα και πολύ καλά και δοκιμασμένα προϊόντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν βγει και άλλες χριστουγεννιάτικες παλέτες του Face που πιστεύω ότι θα έρθουν και φέτος στα Sephora. Κάποιες είναι πιο οικονομικές, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, σίγουρα να πάτε να τους ρίξετε μια ματιά μόλις έρθουν. Εγώ το παρήγγειλα ηλεκτρονικά, online, και αυτή την παλέτα, όπως και τη χριστουγεννιάτικη παλέτα της Urban Decay, τη Vice, η οποία δυστυχώς η δικιά μου χάθηκε στον δρόμο και δεν την έχω ακόμη να σας τη δείξω στο σημερινό haul, την περίμενα πώς και πώς και νομίζω ότι θα τις χρησιμοποιήσω πάρα πολύ γιατί μου αρέσει πολύ η ποιότητα αυτών των σκιών. Θα συνεχίσω να μιλάω για καλλιτικά και προϊόντα make-up λοιπόν και θα προχωρήσουμε στην τελευταία συλλογή της εταιρείας Art Deco. Για να είμαι ειλικρινής, είναι τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας Art Deco που αποκτώ και ήθελα πολύ να χρησιμοποιήσω. Και αυτό που ήταν η μεγαλύτερη αφορμή είναι η συλλεκτική σειρά που κυκλοφόρησε η εταιρεία εμπνευσμένη από τη Dita Von Teese. Το πρώτο προϊόν που με το που το είδα αποφάσισα ότι θέλω να το αγοράσω είναι ένα κραγιόν της συλλογής. Δεν βλέπω να έχουν όνομα. Είναι το νούμερο 656 Velvet Lipstick. Έρχεται σε αυτή την καταπληκτική συσκευασία. Μου άρεσε, συγγνώμη, τι σας δείχνω. Μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία. Και είναι το κραγιόν που φοράω σήμερα. Είναι ουσιαστικά ένα σκούρο, μπορντο, κόκκινο, με ίχνη βατόμουρου μέσα. Εκπληκτικό χρώμα. Από τη μέρα που το πήρα θέλω να το φοράω κάθε μέρα. Δηλαδή, και πιστεύω ότι μου πηγαίνουν αυτές οι υποχρώσεις και πιστεύω ότι είναι και τέλειες για αυτή την εποχή. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα αγαπημένα μου κραγιόν για αυτή τη σεζόν, τη χειμερινή που έρχεται. Και το επόμενο πράγμα που πήρα και ξεχώρισα από τη συλλογή ήταν η συλλεκτική παλέτα επίσης με το λόγο της σειράς από πάνω, Dita Von Teese. Έχει καθρεφτάκι, δεν θέλω να σας τυφλώσω, που γράφει κιόλας Beauty is Art, πολύ χαριτωμένο. Και έχει χώρο για να μπουν τρεις σκιές ή ένα ρούζ. Αποφάσισα να διαλέξω τρεις σκιές επίσης από αυτή τη συλλογή. Είναι στην απόχρωση 26, μία πιο ανοιχτή απόχρωση να χρησιμοποιηθεί σαν highlighter. Η αγαπημένη μου είναι η απόχρωση 150, ένα καταπληκτικό βαθύ πράσινο με ηριδίζοντα στοιχεία. Θα φανούν πολύ καλύτερα βέβαια στα swatch που θα σας ετοιμάσω. Και τέλος στο 185 που είναι ένα σκούρο mauve. Ξέρετε, μπορείτε να μαντέψετε ότι αυτές είναι οι αγαπημένες μου αποχρώσεις, τα mauve και τα πράσινα, δηλαδή με το που τα είδα δεν υπήρχε περίπτωση να διαλέξω κάτι άλλο. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και για να τελειώσω σιγά σιγά το πρώτο part του βίντεο, θέλω να σας δείξω 2-3 πραγματάκια ακόμη. Κάτι που ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό και ήταν ευκαιρία να το πάρω, είναι ένα τράβαλο. Είχα κάτι, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά γιατί γυαλίζει.
Είχα κάτι αντίστοιχο από τα Sephora, το οποίο όμως δεν γέμιζε τόσο εύκολα. Αυτό είναι πολύ πιο πρακτικό. Το τράβαλο το ξέρετε όλοι. Μπορείτε να γεμίσετε το άρωμά σας και να το κουβαλάτε μαζί σας πάντοτε. Δεν θέλω να αναφέρω περισσότερα γι' αυτό, για ένα προϊόν το οποίο το γνωρίζετε περισσότεροι. Αυτές είναι δύο από τις τρεις κρέμες χειριών από τη limited edition συλλογή της εταιρείας Essence, για 24-ωρη προστασία χεριών. Έρχοντες, λέγεται winter edition. Την τρίτη την έχω ξεχάσει στο γραφείο γιατί χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και δεν θυμάμαι τι είναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι, αυτές είναι η Caramel Hot Chocolate και η Apple Cinnamon Punch. Δεν ξέρω αν θα έρθουν στην Ελλάδα. Αν θα έρθουν, δοκιμάστε τη μυρωδιά τους. Μπορεί να μην είναι οι πιο ενυδατικές κρέμες που θα βρείτε, αλλά μυρίζουν πάρα πολύ Χριστούγεννα, και ειδικά η Apple Cinnamon Punch, γιατί οι άλλες είναι ίσως λίγο γλυκερές για κάποιες. Νομίζω ότι είναι αυτή που ξεχώρισα. Μυρίζει καταπληκτικά. Και τέλος, αυτό νομίζω ότι δεν έπρεπε να αφήσω για το τέλος το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί είναι το πιο, να το πω περιττό, να το πω παρορμητικό, ό,τι από αυτά θέλετε, αλλά είναι ένα σαλιδάκι για τις βλεφαρίδες, ένα eyelash curler από την εταιρεία Suemura. Θα παραδεχτώ ότι ήθελα πάντοτε ένα ψαλιδάκι από την εταιρεία αυτή, γιατί έχουν τη φήμη ότι είναι τα καλύτερα, και το τελευταίο χρόνο χρησιμοποιώ καθημερινά ένα ψαλιδάκι για τις βλεφαρίδες που είχα πάρει από το Topshop, όχι χρόνο, το τελευταίο εξάμηνο πόσο, και μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα και ήθελα να πάρω και να έχω ένα καλό ψαλιδάκι. Και διάλεξα αυτό γιατί είναι ένα συλλεκτικό, είναι σχεδιασμένο από τον Karl Lagerfeld και ουσιαστικά είναι το ψαλιδάκι αυτό, και αυτό είναι το κουκλάκι που σχεδίασε και υποτίθεται ότι είναι ο Karl. Και έχω ένα κόλλημα με τον Karl Lagerfeld και είμαι γενικά μεγάλο θύμα όσον αφορά αυτά. Γι' αυτό είχα πάει και είχα πάρει και τα χριστουγεννιάτικα του Karl for Sephora που είχαν βγει πέρσι στα Sephora. Αλλά δεν τη μετανιώνω αυτή τη συλλογή μου, το πήρα από το eBay, μου ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει και το ανταλλακτικό μέσα για το eyelash curler και είναι πολύ χαριτωμένο, πολύ γλυκό από τα αγαπημένα μου καινούργια αποκτήματα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο part του Early Christmas Shopping Haul που ετοιμάζω για σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε, πατήστε like και κάντε subscribe στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεστε και για τα υπόλοιπα βίντεο που θα ανέβουν, και σε όσους άρεσε μην ξεχάσετε να τσεκάρετε ξανά αύριο ή μεθαύριο, αν και πιθανότερα θα καταφέρω να το ανεβάσω αύριο, το δεύτερο part του Early Christmas Shopping Haul με τις υπόλοιπες εκπλήσεις που σας έχω για MAC, LAS και διάφορα άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σύντομα.